Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, οικετεύω Παρθένε των ψυχικών ταραχών και της αθυμίας την ζάλη διασκεδάσε μου. Συγκαρθέων υφέτων αρχηγών της Γαλήνης, το Χριστόν εκείσας μόνοι πανακραντέ. Όλη αυτή την ευλογημένη ώρα κατά την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, ψάλουμε προς την Παναγία μας τον παρακλητικό της κανόνα, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ζητούμε την χάρη της, την βοήθειά της, την μεσητεία της, τη στοργή και την αγάπη της. Γιατί πολύ απλά υπολογίζουμε σε αυτά, ή μάλλον γνωρίζουμε πόσο πλουσιοπάροχα, πόσο αφιδόλευτα τα προσφέρει η Παναγία μας σε κάθε καρδιά, σε κάθε ψυχή που με πίστη τα ζητάει από εκείνη. Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο μεγάλη είναι η δύναμή της, θα παρατηρήσατε σίγουρα πριν από κάθε τροπάριο του παρακλητικού κανόνος προτάσουμε ένα στίχο: «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Έτσι είπαμε, έτσι λέμε, έτσι θα συνεχίσουμε να λέμε. Ξέρουμε βέβαια πάρα πολύ καλά πως η Παναγία μας δεν σώζει, δεν μπορεί να σώσει. Ένας είναι ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου και των ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Εκείνος που ενυνθρώπισε, που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο από την φθορά, από την αμαρτία, από τον θάνατο, από τον διάβολο. Τότε, αφού γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως η Παναγία μας δεν μπορεί να σώσει, γιατί την παρακαλούμε να μας σώσει? Εδώ τίθεται τούτο το μεγάλο ερώτημα. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, ενώ η Παναγία δεν σώζει, είναι άνθρωπος σαν και εμάς, χαριτωμένη βέβαια και τετιμημένη και κεκοσμημένη από τον Θεό, όμως μπορεί να συμβάλλει στη σωτηρία μας, να γίνει αρρωγός της σωτηρίας μας, να το πω διαφορετικά, να σώσει έμεσα, όχι άμεσα. Και το κάνει αυτό η Παναγία μας, και το έκανε αυτό η Παναγία μας, διότι προσέφερε στον κόσμο και στον άνθρωπο το μεγαλύτερο δώρο, τη μεγαλύτερη προσφορά. Έκανε τον Θεό και άνθρωπο. Γέννησε τον Θεάνθρωπο, εκείνον που, όπως είπαμε, είναι ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Και επειδή η Παναγία μας προσέφερε σε όλους εμάς αυτό το μεγάλο και πολύτιμο, αυτό που είχαμε ανάγκη, αυτό που ήταν απαραίτητο για να σωθούμε, και όχι μόνο σε εμάς, επειδή η Παναγία μας προσέφερε και στον ίδιο τον Θεό, του έδωσε σάρκα, τον έκανε άνθρωπο, και εμείς, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ο Θεός, έχουμε μεγάλη υποχρέωση στην Παναγία. Γι' αυτό όταν μας συμβεί κάτι, όταν νιώσουμε κάπως, αμέσως ο νους μας, η προσευχή μας, η σκέψη μας τρέχει σε εκείνη. Γι' αυτό και ο Θεός, επειδή δια της Παναγίας μας έγινε άνθρωπος, την έχει κοντά του, με την σάρκα της. Είδατε, όταν άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο για να δει ο Θωμάς, που κατ' οικονομίαν Θεού έλειπε από την κηδεία της, δεν βρέθηκε μέσα το σώμα της.
Η Παναγία μας αναστήθηκε και βρίσκεται με το σώμα της κοντά στον Θεό και γεύεται τη Βασιλεία του Θεού εν σώματι. Αυτό δηλαδή που θα συμβεί σε όλους μας μετά τη Δευτέρα Παρουσία, ήδη το βιώνει η Παναγία μας από τώρα. Τόση λοιπόν χάρη έδωσε ο Θεός στην Παναγία μας. Γι' αυτό και οι πατέρες μας έρχονται και μας λένε, ξέρετε, σωστά λέμε την Παναγία, Παναγία. Τι σημαίνει? Πάνω από τους Αγίους, πέρα από τους Αγίους. Είναι εκείνο το ξεχωριστό, εκείνο το ασύγκριτο, εκείνο το αλλιώτικο, εκείνο που δεν μοιάζει με τους Αγίους. Γιατί οι Άγιοι έχουν χάρη και ευλογία από τον Θεό. Η Παναγία έχει δόξα και μεγαλείο από τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν διαφέρει και ξεχωρίζει η παρουσία της, ο ρόλος της, η χάρη της από εκείνη την παρουσία, τον ρόλο, την θέση και την χάρη των Αγίων της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν εκφωνήσει διάφορους λόγους στην χάρη τη δική της, η οποία είναι πραγματικά μεγαλουργήματα από κάθε άποψη, θεολογική, φιλολογική. Από όπου και αν τα δει κανείς, αυτά τα κείμενα είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα. Ένας από αυτούς, ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, λέει πως η Παναγία μας είναι εκείνη δια της οποίας ο Θεός μας δίνει κάθε δώρο Του. Μας χαρίζει ό,τι είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε από Αυτόν για να οδηγηθούμε ταχύτερα στη σωτηρία. Δια της Παναγίας σωζόμαστε και δια της Παναγίας μπορούμε να ξεπερνούμε κάθε εμπόδιο και κάθε πρόσκομα και κάθε κίνδυνο, ώστε έτσι αβίαστα να μπορούμε να συνεχίζουμε την πνευματική μας πορεία μέσα σε εκείνη τη στράτα, εάν θέλετε, της σωτηρίας μας. Η Παναγία λοιπόν είναι εκείνο το ξεχωριστό, εκείνο το μοναδικό, το οποίο λέει ο Άγιος Γερμανός έρχεται να μας δώσει και κάτι επιπλέον. Τι? Να μας χαρίσει την πνευματικότητα. Ο άνθρωπος, αφού έπεσε στην αμαρτία, παρέμεινε σαρκικός, αμαρτωλός, υλικός. Η Παναγία μας επέτρεψε στην χάρη του Αγίου Πνεύματος να σκηνώσει μέσα της. Και από τότε αυτό γίνεται δυνατότητα, πραγματικότητα και δωρεά σε κάθε άνθρωπο. Φέρνοντας τον Χριστό στον κόσμο, μπορούμε πλέον να λάβουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος και από σαρκικοί άνθρωποι να καταστούμε πνευματικοί άνθρωποι, αλλιώτικοί άνθρωποι, διαφορετικοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πάλι θα πει ο Άγιος Γερμανός, «Τις ηλίωσε το παν τόδε?» Ποιος άλλος άλλαξε τα πάντα τόσο πολύ? Μόνο η Παναγία, διότι κατέστησε το φθαρτό και υλικό πνευματικό και ουράνιο και θεϊκό, διότι μέσα από αυτήν ενσαρκώθηκε ο ίδιος ο Θεός. Όμως ο Άγιος Γερμανός μιλάει και για μια άλλη δωρεά της Παναγίας προς τον άνθρωπο. Μας χαρίζει, λέει, η Παναγία και τη δυνατότητα της θεογνωσίας. Τι σημαίνει κάτι τέτοιο, Πάμε πάλι πίσω. Αφού πέσαμε στην αμαρτία, είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα τραγικά της αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά? Φθορά, πόνος, δάκρυα, υδρότας, κούραση, θάνατος σωματικός και θάνατος πνευματικός, δηλαδή απομάκρυνση από το Θεό. Αυτό κάνει η αμαρτία τελικά, που είναι τόσο φοβερό. Μας απομακρύνει από τον Θεό. Άρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να σχετιστούμε μαζί Του, να Τον δούμε, να Τον γνωρίσουμε, να έχουμε κοινωνία, επαφή με Αυτόν.
Δια της Παναγίας ξανααποκτούμε πάλι αυτή την τεράστια δυνατότητα. Άρα μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, να δούμε τον Θεό, να ζήσουμε τον Θεό. Ένας άλλος μεγάλος πατέρας εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει πως από όλους τους άλλους που βρίσκονται κοντά στον Θεό, ποιοι δηλαδή, από τους αγγέλους, από τους Αγίους, η Παναγία κατέχει την κοντύτερη θέση σε Αυτόν. Γι' αυτό και όποιος επιχειρήσει να πλησιάσει τον Θεό δεν θα το καταφέρει αυτό εάν δεν περάσει μέσα από την Παναγία. Η Παναγία γίνεται ο δρόμος, ο τρόπος, η ώρα εάν θέλετε, για να φτάσει κανείς να προσεγγίσει την χάρη του Αγίου Θεού. Γι' αυτό λέμε υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γιατί η δύναμή της, η χάρη της, η προσφορά της είναι μη υπολογίσιμη, κάτι που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, να μετρήσουμε, να ζυγίσουμε, να βρούμε και να κατανοήσουμε. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα μας πει και κάτι τελευταίο, μη σας κουράζω περισσότερο. Ξέρετε, λέει, η προσφορά της Παναγίας δεν έγινε τότε. Δεν μας προσέφερε η Παναγία μόνο επειδή ενσάρκωσε μέσω αυτής τον Υιό και Λόγο του Θεού και τον έκανε άνθρωπο. Δεν προσφέρει η Παναγία επειδή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία προσεύχεται για όλους και για όλα στον πανικτήρμονα Θεό. Αλλά προσέξτε αυτό, η Παναγία μας λέει θα συνεχίζει να προσφέρει και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα αναρωτηθεί όμως κάποιος και θα πει, αν εγώ πάω στον Παράδεισο, τι ανάγκη έχω την προσφορά της Παναγίας και ποια θα είναι τότε η προσφορά της Παναγίας, σε τι θα μπορεί να με βοηθήσει η Παναγία? Ακούστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτό που λέει, να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Εμείς πολλές φορές έχουμε στο νου μας τον Παράδεισο σαν εκείνο τον κήπο με τα εύωσμα άνθη που θα ξαπλώσουμε σε μια γωνιά, θα βάλουμε το ένα πόδι πάνω στο άλλο και θα πούμε εδώ είμαι, τελείωσα, τώρα να πάβουμε. Δεν είναι κάτι τέτοιο ο Παράδεισος. Και αν κάπου το έχουμε διαβάσει έτσι, κάποιοι μας το είπαν έτσι, όλα αυτά είναι ανθρωποπαθείς εκφράσεις και εικόνες για να κατανοήσουμε την απόλαυση, την τρυφή, το μεγαλείο που θα ζούμε εκεί. Ο Παράδεισος, αγαπητοί μου, είναι μια όχι στατική αλλά δυναμική κατάσταση. Δηλαδή μέσα στον Παράδεισο θα προοδεύουμε και η πρόοδός μας δεν θα έχει τέλος. Θα χαιρόμαστε και η χαρά μας δεν θα έχει τέλος. Θα γνωρίζουμε καλύτερα κάθε φορά το Θεό και η γνωριμία μας αυτή ποτέ δεν θα φτάσει στο τέλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την ουσία του Θεού. Να λοιπόν ποια θα είναι η προσφορά της Παναγίας μέσα στον Παράδεισο. Όλα αυτά τα χαρίσματα της θεογνωσίας, της αποκαλύψεως των μυστηρίων του Θεού, της τρυφής και της απόλαυσης θα μας δωρίζονται, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δια της Παναγίας. Γιατί εκείνη είναι που έλαβε όλη την χάρη και την ευλογία από τον Θεό και πλέον κατέστη ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Είναι εκείνη η οποία, λέει, δωρίζει την χάρη του Θεού στον καθένα από εμάς ανάλογα με την καθαρότητά του και με την ψυχική του κατάσταση. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αγαπούσε πολύ την Παναγία. Κάποτε αξιώθηκε μιας οπτασίας, ενός οράματος, όχι ονείρου, οράματος. Παρουσιάστηκε, λέει, μπροστά του Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και τον ρώτησε, με έστειλε, λέει, Παναγία να σε ρωτήσω, γιατί προσεύχεσαι νυχθημερών, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Αυτή ήταν η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τη γνωρίζετε. Και απάντησε ο Άγιος, σαν αμαρτωλός άνθρωπος που είμαι, τι να λέω, παρακαλώ το Θεό να μου φωτίσει τα σκοτάδια της ψυχής μου, να δω το φως του, να περπατήσω, να σωθώ, να βρω την πόρτα του Παραδείσου να μπω. Και το απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, με έστειλε η Παναγία να σου πω πως μη φοβάσαι,
και εκείνη αλλά και εγώ είμαστε κοντά σου και σε βοηθάμε. Και ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σε παρακαλώ πες μου, πότε θα με βοηθήσει η Παναγία, τώρα ή μετά? Και για να πάρει την απάντηση, η Παναγία σε βοήθησε, σε βοηθάει και θα σε βοηθάει πάντα. Αυτή την απάντηση δίνει και μας με αυτόν τον ξεχωριστό μυστικό τρόπο η Παναγία και μας λέει, είμαι κοντά σας, σας βοήθησα, σας βοηθάω και θα σας βοηθάω πάντα. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί, μην αποκάμουμε, μην λιποψυχούμε, μην απογοητευόμαστε, μην παραδεινόμαστε, μην σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Να κάνουμε ό,τι ανθρώπινο μπορούμε, η χάρις της έπειτα και η ευλογία της θα έρθουν να συνεπικουρήσουν αυτό που εμείς προσπαθούμε και που είναι τελικά ωφέλιμο και αναγκαίο και απαραίτητο για τη σωτηρία μας. Αμήν.